Η Ορδόνη με λαμπρότητα γιορτάστηκαν τα Θεοφάνεια και στο Ρέθυμνο. Μετά τη δοξολογία στην Ιερά Μητρόπολη, η μουσική πομπή με τον Ιερό Σταυρό έφτασε στο ενετικό λιμάνι του Ρεθύμνου, όπου πραγματοποιήθηκε ο αγιασμός των υδάτων από το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου Ευγένιο. Αυτή τη μεγάλη ημέρα της πίστης μας στέλνω με ολόθερμες ευχές σε όλους τους ανθρώπους. Ο Θεός να ευλογεί τη ζωή τους, να ευλογεί το βηματισμό τους, να τους δίνει δύναμη και κουράγιο για να σηκώνουν τους σταυρούς τους, να ανεβαίνουν τις οδούς του μαρτυρίου ο καθένας τη δική του, προσδοκώντας την Ανάσταση. Παρά τις χαμηλές θερμοκρασίες, αρκετοί ήταν οι νέοι και οι νέες που βούτυξαν στα παγωμένα νερά για να πιάσουν το Σταυρό. Θέλω να πω χρόνια πολλά, υγεία, ευτυχία και το χρόνο πάλι με καλό. Χρόνια πολλά και να είναι όλοι πάντα καλά. Μακάρι να υγεία, χρόνια πολλά, υγεία, ευτυχία και το χρόνο. Ακολούθησε η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας στο Λιμεναρχείο Ρεθύμνου, όπου το παρόν έδωσαν ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο Περιφερειάρχης Κρήτης, η Βουλευτής Ρεθύμνου, η Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνου. Θεία φώτιση στις ψυχές και στις καρδιές όλων των ανθρώπων, περισσότερο φως στη ζωή μας, προσπάθεια με αυτοπεποίθηση, αισιοδοξία και ελπίδα, γιατί ελπίδα υπάρχει. Εύχομαι αυτή η χρονιά να είναι μια χρονιά δημιουργίας για την κοινωνία, για την πατρίδα μας, για την Κρήτη και το Ρέθυμνο. Εύχομαι χρόνια πολλά, καλή χρονιά και η σημερινή ημέρα ας φωτίζει τις ψυχές και τις καρδιές όλων μας. Εμείς από την πλευρά μας, με τη συνεργασία, τη συνέργεια, θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για μια βιώσιμη ανάπτυξη της Κρήτης από το ένα άκρο στο άλλο. Με θρησκευτική ευλάβεια εδώ στο Ρέθυμνο γιορτάσαμε σήμερα τα Άγια Θεοφάνεια και τα Φώτα. Και εμείς ως κοινωνία και ως χώρα ψάχνουμε να βρούμε το φως εκείνο που θα μας βγάλει από τα σημερινά μας αδιέξοδα. Στην αυγή όμως μιας καινούργιας χρονιάς που πρέπει να μας βρίσκει αισιόδοξους και με ελπίδα, θέλω να ευχηθώ σε όλους χρόνια πολλά, καλή χρονιά, με υγεία και αγάπη. Επευκαιρία της σημερινής μέρας των Θεοφανιών, θα ήθελα ολόψυχα να ευχηθώ σε όλους τους Ρεθυμνιώτες και σε όλους τους Κρήτες χρόνια πολλά, καλή χρονιά, να έχουν υγεία, να έχουμε δύναμη και να έχουμε τύχη να ανταπεξέλθουμε αυτούς τους δύσκολους καιρούς που περνάει η πατρίδα μας. Φαντασμαγορικός όμως ήταν και ο αγιασμός των υδάτων στο φράγμα των ποταμών από το Μητροπολίτη Λάμπης Ιβρίτου και Σφακίων Ειρηναίο. Εύχομαι να είμαστε πάντα καλά, υγιείς και χαρούμενοι και θαυμάζω το λαό μας που παρά τις δυσκολίες έχει διάθεση θρησκευτική και διάθεση κοινωνική και βρίσκομαστε σήμερα όλοι εδώ πέρα μέσα. Ήτανε πάρα πολύ ωραία χρόνια πολλά και του χρόνου.